Να ανοίξουμε λίγο το φάκελο με τους δασικούς χάρτες στο κομμάτι των αντιρρήσεων, καθώς η υπηρεσία δασών Χανίων δέχεται το τελευταίο χρονικό διάστημα ισχυρότατες πιέσεις στο κομμάτι της εξέτασης των αντιρρήσεων. Και αναφέρομαι στους δασικούς χάρτες που είχαν αναρτηθεί και το 2018 αλλά και το 2022. Χιλιάδες οι αντιρρήσεις λοιπόν για τους δασικούς χάρτες και έχουμε και ένα στοιχείο το οποίο θα μας το επιβεβαιώσει σε λίγα λεπτά και η κυρία Σκλαβάκη. Αυτή τη στιγμή είναι 22,5 περίπου χιλιάδες οι αιτήσεις που οι εργαζόμενοι, τα στελέχη της υπηρεσίας, αν δεν κάνω λάθος 3 στον αριθμό, αναμένεται να επανεξεταστούν. Θέλω να πάμε στην κυρία Πολύμνια Σκλαβάκη, τη Διευθύντρια Διεύθυνσης Δασών Χανίων, να την καλησπερίσω και να την ευχαριστήσω θερμά για ακόμα μία φορά. Καλή χρονιά! Δεν τα έχουμε καλή πει. Χρονιά, καλησπέρα, καλησπέρα και καλή χρονιά σε όσους μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστούμε ελπίζω θερμά. Ελπίζω να έχουμε μια που γίνεται καλή χρονιά. Να είστε καλά με υγεία βέβαια κύριε Σκλαβάκη. Λοιπόν, εν αναμονή εξέτασης, πόσες αντιρρήσεις αυτή τη στιγμή ο αριθμός τους? Κοιτάξτε να δείτε, πράγματι όπως αναφέρατε οι αντιρρήσεις είναι πάνω από 22.500. Και βέβαια να σημειώσουμε εδώ πέρα ότι οι αντιρρήσεις αυτές δεν είναι μόνο αυτά τα ακίνητα, κάθε αντίρρηση μπορεί να έχει περισσότερα από ένα πολύγωνα, κομμάτια γης δηλαδή. Σωστά, βέβαια. Και σαν σύνολο πλησιάζουν, αν δεν υπερβαίνουν, τις 30.000. Καταλαβαίνετε ότι ο όγκος είναι τεράστιος. Επίσης, οι πιέσεις είναι πάρα πολλές και ιδιαίτερα από πολίτες οι οποίοι είναι στην ανάρτηση του 2018. Η ανάρτηση του 2018 ναι. Έχει καθυστερήσει πάρα πολύ αντικειμενικά λόγω COVID, γιατί λόγω COVID δεν συνεδρίαζαν οι επιτροπές, έπεσαν σε αυτό το κομμάτι. Στη συνέχεια και παράλληλα άλλαξε και η νομοθεσία, ξανασυγκροτηθήκαν οι επιτροπές και αυτή τη στιγμή παρόπου υπάρχουν 3 επιτροπές, δεν έχουν εξετάσει ελάχιστες αντιρρήσεις. Αυτοί οι πολίτες δικαίως πιο πολύ από τους υπόλοιπους αισθάνονται αδικημένοι και εγκλωβισμένοι μέσα στη δασική νομοθεσία και υπηρεσία. Αυτή τη στιγμή στη Διεύθυνση Δασών λειτουργούν, έχουν συσταθεί μάλλον 5 επιτροπές. Οι 3 αφορούν την παλιά ανάρτηση, την ανάρτηση του 2018, στην οποία αυτή τη στιγμή δίδει μια προτεραιότητα υπηρεσία. Είμαστε σε επικοινωνία με το Δικηγορικό Σύλλογο και το Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Κρήτης, με τους αντίστοιχους προέδρους, να βρούμε λύσεις ναι. ώστε να επιταχυνθεί αυτή η διαδικασία. Κυρία Σκλαβάκη, ερώτηση. Αναφορικά με το πρακτικό σκέλος της διαδικασίας επανεξέτασης, χρονικά, πόσο διαρκεί μία εξέταση αντίρρησης? Αυτό εξαρτάται από κάθε περίπτωση. Είναι σίγουρο πάντως ότι μέχρι στιγμής το όριο που έχει τεθεί, ναι. είχε τεθεί να βγαίνουν από κάθε επιτροπή 100 αντιρρήσεις το μήνα, ναι. δεν έχει ποτέ, δεν έχει υλοποιηθεί καθόλου. Δεν υλοποιήσουμε. Οι αντιρρήσεις που έχουν εξετάζονται όταν έχουν εξεταστεί κατά περίπτωση ήταν πολύ, πολύ λιγότερες, της κατηγορίας των 5-6 αντιρρήσεων. Και αυτό η διαδικασία θα πρέπει να επιταχυνθεί, δηλαδή να εξετάζονται περισσότερες αντιρρήσεις. Να πούμε επίσης ότι πράγματι μιλάμε και για μια υπηρεσία η οποία είναι υποστελεχωμένη εκεί σε σχέση με αυτό. Εκεί ήθελα να καταλήξω αυτή τη στιγμή πόσοι εργαζόμενοι είναι. Αν δεν κάνω λάθος, από τα 48 άτομα, διορθώστε με. Ναι, είμαστε 48. Οι 3 είναι μόνο. Και τις αρμοδιότητες της υπηρεσίας. Ναι. Το τμήμα των χαρτογραφήσεων είναι, είναι 3 μόνιμοι πάλι. Βέβαια, δεν θέλω να παραγνωρίσω, να μην τονιστεί και η προσφορά των εργαζομένων μέσω του μελετητικού γραφείου, δηλαδή εξωτερικού συνεργάτη που υποστηρίζει την υπηρεσία μας. Αυτοί οι συνάδελφοι, παρόλο που είναι πολύ ικανοί ναι. και σημαντικοί στην υπηρεσία, δεν είναι όμως μόνιμοι πάλι. Άρα συνεπώς δεν μπορούν να υπογράψουν, δεν μπορούν να πάρουν την ευθύνη. Θα ήταν ευτύχημα να τους είχαμε σαν μόνιμους υπάλληλους, αλλά όλος ο φόρτος και η ευθύνη περνά από τους 3 υπαλλήλους του τμήματος των χαρτογραφήσεων. Ερώτηση από τηλεθεατή. Όσοι έχουν χτίσει σε δασικές εκτάσεις, τι πρέπει να κάνουν?
Αυτό είναι δύο κατηγορίες. Εάν έχουν κάνει αντίρρηση στο ασκό χάρτη, θα περιμένουν να εξεταστεί η αντίρρησή τους. Εάν έχουν χτίσει όμως με οικοδομική άδεια, διότι στα Χανιά έχουμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις, διότι υπήρχε χρονική περίοδο αρκετών ετών που ειδικά οι χορτολιβαδικές εκτάσεις έκτιζαν και άρα έβγαζαν οικοδομική άδεια, θα πρέπει να υποβληθούν τα στοιχεία της οικοδομικής άδειας στην υπηρεσία μας. Το τελώς, ανεξάρτητα αν έχει γίνει αντίρρηση ή όχι, με επικαιροποιημένα στοιχεία σήμερα, δηλαδή επικαιροποιημένα τοπογραφικό, την αναγκαία επιφάνεια, τα στοιχεία της άδειας εξετάζονται από τη μηχανικό που έχουμε στην υπηρεσία και παίρνει μια διαφορετική διαδικασία, δηλαδή η αναγκαία επιφάνεια που ήταν απαραίτητη για την άδεια παίρνει άλλη ροή. Αν μιλάμε για αυθαίρετα, είναι άλλη κατηγορία. Θα πρέπει να περιμένουν οι πολίτες να εξεταστεί η αντίρρησή τους κανονικά και ό,τι στοιχεία έχουν, γιατί κάποιοι έχουν, ότι έχουν στοιχεία νομιμοποίηση των αυθαίρετων κλπ. Υποβάλλονται τότε μαζί με τα στοιχεία, τα άλλα στοιχεία που έχουν για την αντίρρησή τους. Φυσικά, εάν επιθυμούν, μπορούν να τα υποβάλουν και υπάρχουν ελλείμματα στους φακέλους των πολιτών, τα υποβάλλουν με συμπληρωματικά στοιχεία και τα έχουμε εμείς έτοιμα για να παρουσιαστούν, να δοθούν στην Επιτροπή για να μπορούν οι Επιτροπές να τα μελετήσουν. Θα ήθελα λίγο και ένα σχόλιο με ένα θέμα το οποίο δεν έχει σχέση με τους δασικούς χάρτες. Ξέρετε, διανύουμε και μία περίοδο ενεργειακής κρίσης με τους πολίτες να έχουν στραφεί και σε εναλλακτικές μορφές θέρμανσης, μεταξύ αυτών καύση ξύλων, σόμπες, τζάκια και τα συναφή. Φυσικά. Καταγράφονται περιπτώσεις παράνομης υλοτομίας στην περιοχή των Χανίων? Σημαντικές όχι. Προσπαθούμε όμως να γίνεται όσο γίνεται πληρέστερα η πρόληψη. Ναι. Δεν μπορώ να πω ότι δεν υπάρχουν, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό σε σχέση με τη ζήτηση. Η πρόληψη είναι πολύ σημαντική. Από τα 48 άτομα που είπατε, ένας μεγάλος αριθμός είναι δασοφύλακες και παράλληλα προσπαθούμε κι εμείς σε συνεργασία με τους πολίτες με διαδικασίες κλαδεύσεων καταρχήν ειδών πλατυφύλων, δασικών ειδών, όπως είναι η ιδρύς, πλατάνια και άλλα είδη, να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε αυτές τις ανάγκες, δηλαδή δασικά είδη που βρίσκονται στα όρια των αγροτικών ακινήτων. Το ένα είναι αυτό και το δεύτερο είναι καλυμμένη όλη η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και τα νησιά και η Γάβδος με ειδικές ρυθμιστικές διατάξεις ώστε ξερά, κατακείμενα, σπασμένα, χιονοριψίες που δεν είχαμε βέβαια φέτο χιόνι, αλλά οποιαδήποτε τέτοια δέντρα από το φυσικό περιβάλλον μπορούν να συλλέγονται από πολίτες αυτοτελώς σε συνεργασία με φορείς προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για καύσιμη ύλη. Να σας ευχαριστήσω θερμά, κυρία Σκλαβάκη. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ και καλό άλλη μια φορά τους πολίτες που μας ακούν αυτή τη στιγμή να είναι κοντά μας, προφανώς με υπομονή, προκειμένου να βρεθεί καλύτερη λύση για όλα τα τους τομείς που απασχολούν την υπηρεσία και τους πολίτες. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.